Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Οι δύο ομάδες θα πέσουν στους στίβους μάχης με σκόπο την παραμονή τους στο παιχνίδι. Το αγώνισμα θα γίνει σε λίμνη και τα εμπόδια για ακόμη μια φορά θα είναι αρκετά δύσκολα. Η ομάδα που θα χάσει θα αναγκαστεί στο Συμβούλιο του νησιού να βγάλει στον τάκο έναν συμπαίκτη της, ενώ ακόμη έναν αυτός που θα πάρει την ατομική ασυλία. Οι μπλε αναδεικνύονται σήμερα νικητές, κατακτούν την πρώτη ασυλία και στέλνουν τους κοκκίνους ως ιτημένους στο Συμβούλιο του νησιού, για να αναδείξουν τον πρώτο υποψήφιο για αποχώρηση. Ποιος θα είναι ο πρώτος υποψήφιος? Η Μιριέλα θα μπορούσε να έχει πιθανότητες για να βγει. Αν δεν κερδίσει την ατομική ασυλία, τότε δύσκολα θα γλιτώσει την κάλπη. Το θέμα είναι αν κερδίσει η ατομική ασυλία τι θα γίνει. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και αν θα έχουμε καμία μεγάλη ανατροπή. Μία ανατροπή που σίγουρα δεν θα περίμεναν πολύ. Πάντως η πρώτη πληροφορία αναφέρει Μιριέλα Ιτζο, θα βγει υποψήφια από την κάλπη, δίχως να είναι όμως οριστικό. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.